Σεισμό σε σχολικό συγκρότημα και απεγκλωβισμό τραυματιών ήταν το σενάριο άσκηση που πραγματοποιήθηκε στην Ιγρήτα Σερών. Να κάνουμε μια γενική άσκηση σεισμού σε δύο σχολεία, όπου τα παιδιά θα εκενώσουν το σχολείο όπω πρέπει, αλλά και θα εμπλακούν και όλα τα σχολεία μα, τα οποία θα ενημερώνονται μέσα από ασυρμάτου, διότι σε ένα σεισμό καταλαβαίνετε ότι πιθανόν να μην έχουμε τηλεφωνία, ε, μέσα από σερμάτους θα ενημερώνεται για τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει ο καθένας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έχουν πάρει την πρωτοβουλία, αλλά και όλους όσους συμμετέχουν σε μια τέτοια σοβαρή, τόσο σοβαρή άσκηση. Θα γίνει μια εκπαίδευση την Τετάρτη, που μα έρχεται, σχεδιάζουμε να γίνει μια εκπαίδευση από τον Ερυθρό Σταυρό και του εφέδρους αξιωματικού στου μαθητέ. Και συνέχεια στι 11 η ώρα θα γίνει η μερίδα. Είναι ανοιχτή για το κοινό, για του γονεί, για μαθητέ, για στελέχη υπηρεσιών και για όποιον θέλει στο αμφιθέατρο του σχολικού συγκροτήματος του ΓΕΛ και του Γυμνασίου Νιγρίτας μια ημερίδα που θα έχει πολύ ενδιαφέρον στις εισηγείς από τον Ερυθρό Σταυρό, τον Οργανισμό Αντισυσμικής Προστασίας, τους ευαίδρους αξιωματικούς και στη συνέχεια θα ακολουθήσει άσκηση εκένωσης με την συμμετοχή των δημοσίων υπηρεσιών που εμπλέκονται σε έναν σεισμό με πολλαπλές καταστροφές και απειλές θα έρθουν σε πραγματικό χρόνο με τις ειρήνες τους κλπ. Γιατί προβλέπεται να γίνει εκτός από το σεισμικό γεγονός ο εγκλωβισμός κάποιου τμήματο του σχολείου μέσα στην τάξη, να μην μπορεί δηλαδή να βγει λόγω παραμόρφωση τη πόρτα, να υπάρχει πλήρη διακοπή των τηλεπικοινωνιών, να μην έχουμε δηλαδή τηλέφωνο ή ίντερνετ, άρα να μιλούμε μέσω ασυρμάτου, να υπάρχει διακοπή ρεύματο, ε, τραυματισμοί, αιστεία πυρκαγιά. Οπότε ε, αυτά όλα τα σενάρια καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε εικονικά βέβαια στην άσκηση, να ευχηθούμε να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και για τους μαθητές μας, για την κοινωνία μα.